της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή μαχητική μαζική συγκέντρωση. Απευθύνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους μας από τα νοσοκομεία, στους συναδέλφους μας από τα σχολεία που δίνουν 2 χρόνια τώρα τη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και στους συναδέλφους μας που βρίσκονται σήμερα εδώ και ενώνουν τη φωνή τους μαζί μας, τους συναδέλφους μας που η κυβέρνηση με πρόσχημα τον εμβολιασμό έθεσε σε αναστολή, που τους στοχοποίησε για την εξάπλωση της πανδημίας, αυτούς που ετοιμάζεται να απολύσει ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες απολύσεις με άλλα προσχήματα στο μέλλον, στο δημόσιο, ανοίγοντας τον δρόμο για το χτύπημα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Εμείς δίνουμε υπόσχεση από αυτό το βήμα στους συναδέλφους μας, σε κάθε έναν από εσάς, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ούτε μία απόλυση συναδέλφου με πρόσχημα τον εμβολιασμό. Απαιτούμε να επιστρέψουμε τώρα όλοι οι συνάδελφοι με όλα τα ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας στη δουλειά τους. Είναι εμπεγμός να σας κατηγορούνε ότι ευθύνεστε εσείς για τη διασπορά, ότι νοιάζονται δήθεν για την προστασία της υγείας των ασθενών. Την ίδια στιγμή, συνάδελφοι, που εμάς τους υπόλοιπους μας αναγκάζουν να γυρνάμε άρρωστοι και να δουλεύουμε στα νοσοκομεία. Ως εδώ φτάνει πια με τον επεγμό να μην γραφτούν στο χιόνι οι αγκληματικές ευθύνες τους για το Γολγοθά των υγειονομικών και των ασθενών που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τον καιρό της πανδημίας, τις μέρες της κακοκαιρίας, φτάνει πια με την κοροϊδία και τον επεγμό σε βάρος μας. Την ώρα που ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, ισχυριζόταν χωρίς ίχνος ντροπής την περίοδο του χιονιά ότι τα νοσοκομεία λειτουργούν κανονικά, ότι οι εφημερίες πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα, ότι έχει γίνει αλλαγή στις βάρδιες των εργαζομένων, ότι η κατάσταση στο ΕΚΑΒ είναι διαχειρίσιμη, οι ασθενείς στα νοσοκομεία ξεπάγιαζαν και έμειναν νηστικοί. Οι νοσηλευτές κάνανε διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες. Οι γιατροί κάνανε 36 ώρες συνεχόμενη εφημερία. Περπατούσαν συνάδελφοι στο χιονιά με τα πόδια για να μπορέσουν να φτάσουν στο νοσοκομείο και να αναλάβουν και να είναι έγκαιρα στα πόστα τους. Την ώρα που το ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα έμεναν και ώρες ακινητοποιημένα στο κεντρικό σταθμό και εγκλωβισμένα. Αυτά που ζήσαμε, συνάδελφοι, είναι μία ακόμα απόδειξη ότι αυτό το κράτος που αποδεικνύεται ικανότατο όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων και τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων είναι παντελώς ανίκανο να προστατεύσει την υγεία και τη ζωή μας. Γιατί δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για μας. Πάνω από 100 στενείς θρυνούμε καθημερινά. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι διανύουμε το τελευταίο μήλι της πανδημίας. Μόνο που κάθε μέτρο από αυτό το μήλι αφήνει πίσω του πάνω από 100 νεκρών καθημερινά. Δεν είναι φυσικό επακόλουθο, συνάδελφοι. Είναι αποτέλεσμα
του επικίνδυνου εφησυχασμού που καλλιεργεί η κυβέρνηση αλλά και η Επιτροπή Ειδικών για να δικαιολογήσει τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης στους χώρους δουλειάς για χάρη της εργοδοσίας, για να δικαιολογήσει την έλλειψη μέτρων προστασίας στα σχολεία, στις σχολές, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να δικαιολογήσει ότι 2 χρόνια τώρα δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την προστασία της υγείας και της ζωής μας, κανένα μέτρο για την πραγματική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Σφύριζαν αδιάφορα από το 2000, από τις αρχές του έτους. Έλεγαν ότι επικρατεί η όμικρον δήθεν, που είναι ένα κοινό κρυολόγημα. Και τώρα μαθαίνουμε ότι η εξάπλωση της πανδημίας στις αρχές του 2022 οφείλονταν κατά κύριο λόγο στη μεγάλη εξάπλωση της Δέλτα. Σε αυτήν ευθύνονται οι θάνατοι. Βγαίνουνε και ρίχνουνε την ευθύνη στους ασθενείς που πεθαίνουν ότι δήθεν δεν πήγαν έγκαιρα στο νοσοκομείο. Δεν είναι, συνάδελφε, φυσικό επακόλουθο να πεθαίνουν οι ασθενείς μας επειδή είναι πάνω από 70 χρονών ή επειδή έχουν... Θα τα πω, συνάδελφε, θα τα πω. Ή επειδή είναι παχύσαρκοι ή επειδή έχουν άλλα προβλήματα υγείας. Αυτό είπε η συνάδελφος κατά τ' άλλα αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Γκάγκα. Δεν είναι φυσικό επακόλουθο να έχουν γίνει περίπου 100.000 λιγότερες χειρουργικές επεμβάσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021. Είναι θράσος το μπαλάκι, να πετάνε το μπαλάκι σε μας. Την ίδια στιγμή που δεν δίνουνε δεκάρα για το δημόσιο σύστημα υγείας, την ίδια στιγμή που δεν κάνουνε ούτε μία πρόσληψη μόνιμου γιατρού, μόνιμου νοσηλευτή, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η πολιτική της ανακύκλωσης του ίδιου προσωπικού των μετακινήσεων των παλωμάτων, την ίδια στιγμή έχουμε την προκλητική προμοδότηση του ιδιωτικού τομέα της υγείας, ο οποίος έμεινε ανέγκυχτος όλα αυτά τα χρόνια. Έφτασαν, συνάδελφοι, παραμονές Χριστουγέννων να ψηφίσουν μια απαράδεκτη ρύθμιση που προσφέρει τους συναδέλφους μας χειρουργούς στα δημόσια νοσοκομεία τζάμπα προσωπικό στους κλινικάρχες για να χειρουργούν τους ασθενείς πελατεία με χορηγό το ίδιο το κράτος και, το ίδιο, και την ίδια την κυβέρνηση. Συναδέλφισε σε συνάδελφοι, τις προηγούμενες μέρες γίναμε μάρτυρες, γίναμε θεατές για μία ακόμη φορά του θέατρο του παραλόγου, όπου αυτοί που κυβερνούν σήμερα και αυτοί που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια διασταυρώνανε άσφυρα πυρά μόνο και μόνο για να μας αποπροσανατολίσουν, μόνο και μόνο για να θαυτούν στο χιόνι οι εγκλημαστικές ευθύνες όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, μόνο και μόνο για να βγουν λάδι οι πραγματικοί ένοχοι για την πολιτική που βιώνουμε. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Μονόδρομος για μας, η οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση, η αντίσταση, η σύγκρουση με τη βάρβαρη πολιτική τους που θυσιάζει τη ζωή μας, την υγεία μας, την αξιοπρέπειά μας, το δικαίωμά μας στη δουλειά για τα κέρδη των λίγων. Κλιμακώνουμε με νέα απεργιακή κινητοποίηση το επόμενο διάστημα. Όλοι πρέπει να δώσουμε παρόν στα συλλαλητήρια που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με αφορμή και το κλείσιμο 2 χρόνων από το κρούσμα 026 Φεβρουαρίου. Να ενώσουμε τις φωνές μας όλοι μαζί, όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ,
και με τα άλλα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τους μαζικούς φορείς, να σχηματιστεί ένα μεγάλο ποτάμι καταδίκης που θα παρασύρει και αυτούς και όλους τους επόμενους. Έχουμε τη δύναμη, συνάδελφοι. Μπορούμε να νικήσουμε. Κλείνω με αυτό που είναι και η απόδειξη ότι μπορούμε εμείς εδώ ενωμένοι, χωρίς να επιτρέπουμε σε κανέναν να καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό ανάμεσά μας, να μας χωρίζει σε ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους, επικίνδυνους και λιγότερους επικίνδυνους, να επιβάλλουμε το δίκαιο μας και να σφραγίσουμε τις εξελίξεις. Το ξέρουν πολύ καλά. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν να κάνουν είναι να θέσουν σε εφαρμογή την απαράτακτη διάταξη του Χατζηδάκη, το οποίο ζητάει από όλους εμάς να φακελωθούμε. Ζητάει από τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες να γραφτούν στο κατάπτυστο μικρό δίθεν των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Να μην επιτρέψουμε, συνάδελφοι, να μας βάλουν στο χέρι. Από μας εξαρτάται. Παίρνουμε την υπόθεση της ζωής και της υγείας μας στα χέρια μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε, τίποτα δεν χαρίζεται, όλα με αγώνες καταχύονται.